χαρά. Μιλήσουμε λίγο για την ελληνική πραγματικότητα και φυσικά αυτό που αυτές τις μέρες είναι το επίκαιρο, ο λόγος του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο Κογκρέσο. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, το Κογκρέσο είναι τα δύο σώματα μαζί, δηλαδή η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία, μαζί λέγεται Κογκρέσο. Ας πάμε ένα-ένα τα πράγματα. Ας πάμε καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τη συμβολική του σημασία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όντως είναι, ας το πω, τιμή, ναι, τιμή να φωνάξουν έναν ξένο ηγέτη να μιλήσει στο Κογκρέσο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το καθημερινό, λίγοι το έχουν κάνει, οπότε αυτό ήδη ως συμβολική, αν θέλετε, αξία έχει. Συμβολική πράξη έχει μεγάλη αξία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Να έρθουμε τώρα στο λόγο του, ο οποίος, το έχω ξαναπεί, ότι έχει έναν πολύ καλό λογογράφο ο κύριος Μητσοτάκης και μπράβο και μαγιά του όσο δεν... Έχει έναν πολύ καλό λογογράφο, δεν θα μιλήσω παραπάνω αυτό, φραντικά το έχω πει και άλλες φορές. Και ο λόγος ήταν πολύ καλά δομημένος. Δηλαδή ξεκινάει με το να θυμίσει στους Αμερικανούς ότι πούσε στην ουσία εσείς από εμάς τους αρχαίους Έλληνες κάτι πήρατε και φτιάξατε αυτό που φτιάξατε. Μην ξεχνιόμαστε. Οπότε ο συνειρμός είναι ότι από τότε ήμασταν δεμένοι με την έννοια ότι ξέρατε, εσείς ξέρετε τι σας προσφέραμε εμείς σήμερα. Εντάξει. Οπότε ήμασταν έτσι, έχουμε μια ιδιαίτερη, ας το πω, σχέση. Εντάξει, εντάξει. Και μετά συνεχίζει, μπαίνει στο δεύτερο κομμάτι που είναι η δημοκρατία και η ελευθερία, το οποίο συνδέει, αφού εσείς είστε δημοκράτες και ελεύθεροι όπως και εμείς, συνδέει με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Φεύγει από εκεί και λέει αφού είστε υπέρ του, της Ουκρανίας και της ελευθερίας θα πρέπει αναγκαστικά να είστε και με εμάς εναντίον της Τουρκίας και ονοονοήτω και ξαναγυρίζει πίσω τελειώνοντας ότι είμαστε σύμμαχοι και θα είμαστε πάντα μαζί. Σαν δομή ο λόγος ήταν πολύ καλός. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία εδώ πέρα εξαίρεση, όχι, να εξηγήσω κάτι. Για τους 23 φορές περίπου που μέτρησα εγώ, 23 μπορεί να έχω κάνει λάθος, ένα-δύο, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά που σηκώθηκαν και το χειροκροτήσανε οι Αμερικανοί. Στους Αμερικανούς, το να χειροκροτεί κάποιος το μετράνε, όπως είναι ο λόγος του State of the Union, η κατάσταση του έθνους που είναι κάθε Ιανουάριο και ο πρόεδρος πάει και μιλάει σε αυτούς, μετράνε. Πόσες φορές του χειροκροτήσανε, πόσες φορές του δώσανε όρθιο χειροκρότημα. Για μας στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί και στην Ευρώπη γενικότερα δεν το έχουμε αυτό εμείς. Πόσες φορές χειροκρότησε, μπλεχ, μπλεχ, μπλεχ. Αλλά για τους Αμερικανούς μετράει και μετράει πολύ, διότι βάσει αυτών των αριθμών χειροκροτημάτων μετράει και την επιτυχία ή όχι. Οπότε από αμερικανικής πλευράς θεωρήθηκε πολύ πετυχημένη, μα πάρα πολύ πετυχημένη η εμφάνιση του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης, σε αυτό πρέπει να πω ότι είναι ο χαρακτήρας του ότι τα αγγλικά του, όχι χαρακτήρα, η εκπαίδευσή του, τα αγγλικά του τα οποία φυσάνε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ευτυχώς δεν μιλάει μόνο αγγλικά, μιλάει και γαλλικά και νομίζω ότι ξέρει και κάποια γερμανικά. Οπότε τα αγγλικά του ήταν άψογα φυσικά και ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που χαίρονται πάντοτε οι Αμερικανοί είναι ότι να μιλάς όχι αγγλικά απλώς, αλλά αν μπορείς να μιλάς και αμερικάνικα, είναι ακόμα περισσότερο, νιώθουν πιο κοντά σου.
Ο Κυριάκος έχει πιο πολύ αμερικανική προφορά παρά αγγλική προφορά. Δεν υπάρχει, τώρα να έρθω λίγο σε μερικά, δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι όλος ο λόγος του ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει. Πριν πάω στο προσωπικά αρνητικά, να σημειώσω το πιο σημαντικό από όλα ποιο ήτανε. Ότι φαντάζομαι έναν Ερντογάν εκεί στο παλάτι του να τρώει τα νύχια του. Αι. Διότι όπως είπα και πριν, μπορεί να μην είναι, να θεωρείται από μερικούς, καλά και τι έγινε, έγινε. Και αυτό το καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν την οτροπία την αμερικάνικη, αυτό καταλαβαίνουν και αυτοί που θέλουν όπως ο Ερντογάν, που ξέρουν, μπορεί να μην συμπαθούν τους Αμερικανούς, αλλά ξέρουν ότι όλα τα σημάδια που είδαν από το χειροκρότημα και το έτσι και το γεγονός ότι πήγε και μίλησε στο Κογκρέσο, είναι σαν να του λέει η Αμερικανή του Ερντογάν, που σε μεγάλε, άραξε τα κιλά σου, έχουμε και άλλον εδώ πέρα, ο οποίος είναι ίσως και λίγο καλύτερος από σένα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία σε αυτό. Και έρχομαι τώρα σε αυτά που βρήκα αρνητικά. Όχι αρνητικά, απλώς και θέλω να εξηγήσω κάτι. Είναι τελείως προσωπική μου, πώς το πω, προσωπική μου ιδέα, προσωπική μου γνώμη. Νομίζω ότι λίγο παρά ο λογογράφος του παραφούσκωσε το θέμα της ελληνικής αρχαίας και μη αρχαίας και μοντέρνας και σύγχρονης και... Α, εντάξει ρε παιδιά, το καταλάβαμε από την αρχή, το έθεσε πολύ ωραία. Αν ήταν στο χέρι μου, εγώ θα είχα αφαιρέσει αρκετά από την αρχαία Ελλάδα, από τον λόγο του. Θα μου πεις, θα γινόταν και πιο σύντομο. Όχι, γιατί όχι. Ούκε το πολλό το εφ, όπως λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Εντάξει. Οπότε, αυτό είναι το μόνο που εγώ θα διορθώνω, επαναλαμβάνω. Είναι καθαρά υποκειμενική η αυτή, νομίζω ότι η γνώμη μου αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν άριστο όλο το πράγμα αυτό, πραγματικά. Και αναβάθμιση γεωπολιτική και ο τρόπος που γράφτηκε και η δομή του λόγου, όλα ήταν τέλεια. Και πριν κλείσω, να μιλήσω και για εδώ πώς το δέχτηκαν. Τώρα, τι να πω, ότι είμαστε μυψήμεροι είμαστε, ότι είμαστε ζηλιάριδες είμαστε, ότι είμαστε ό,τι θέλετε είμαστε. Καλά, ας το κουκουέ πια, ό,τι και να πει, ακόμα ζει στο 1917, έχουμε μόνο να χάσουμε τις αλυσίδες και άλλες τέτοιες βλακίες, δεν μιλάω το κουκουέ, ας το είναι μία νότα ευθυμίας θα έλεγα μέσα σε όλα αυτά που περνάμε. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία, το έχω πει κι άλλοτε. Ότι ρε Μάγκες, ένα πράγμα μπορούσε να προσφέρει το ΚΚΕ, να κρατικοποιηθεί το κόμμα, να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν και να είναι τουριστική ατραξιόν. Ελάτε να δείτε πώς συνεδρίαζε ο Στάλιν και οι φίλοι του. Γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε στο μουσείο τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό θα μπορούσε να προσφέρει. Εκτός από αυτό τώρα. Τίποτε, το ΚΚΕ το είπε άνευ σημασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο, πώς το λένε, και ο Μέρα 25, ο Μέγας, που ήταν εναντίον, δεν βρήκανε τίποτα καλό στο λόγο αυτό. Δεν βρήκανε τίποτα απολύτως, μία λέξη. Ρε παιδιά, ήταν καλά ντυμένος. Ήταν καλά παρουσιάστηκε, καλά τίποτα απολύτως. Τα παπούτσια του ήταν καλά για λίγο. Τα παπούτσια θα μου πείτε, δεν μπορούσε να το πούνε, ειδικά ο Τσίπρας δεν βλέπει. Ήταν κάτω το αυτό. Τίποτα απολύτως, ε. Ναι. Και πιστεύουν ότι με αυτό θα βγουν και κυβέρνηση, ε. Κοίταξε, εάν ψηφίσουν όλοι οι Πακιστανοί που πλήρωσαν, αλληλήθιοι, πλήρωσαν για να μπορέσουν 2 ευρώ, λέει, για αυτό, για να γραφτούν, και πληρώσαν και, εντάξει, μπορεί να βγει, τι να σας πω, όπως έλεγε ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, στην πολιτική το έρωτα και το χρηματιστήριο δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Και δεν είχε άδικο όπως και σε τόσα άλλα. Αυτά εγώ πάντως πρακτικά αισθάνθηκα ως Έλληνας υπερήφανος ότι ήρθε κάποιος, μίλησε άπτεστα και ωραία. Και δεν γίναμε ρεζίλοι όπως μπροστά στον Κλίντον. Αυτά. Γεια χαρά.